μας περιγράψει από την περιπέτεια. Σήμερα το πρωί, 7 η ώρα που έρχομαι ως συνήθως στο νοσοκομείο και που πάρκαρα στη συνηθισμένη θέση που παρκάρω εδώ και 10 χρόνια, μόλις βγήκα από την πόρτα του οδηγού και πήγα να πάρω από την πίσω, πόρτα, από την πίσω θέση την τσάντα μου, δέχτηκε επίθεση από ένα άτομο, το οποίο επέβαινε σε μηχανή που οδηγούσε άλλο άτομο και με χτύπησε με ένα λωστό 4-5 φορές. Στο κεφάλι, στα πόδια και στα χέρια. Το άτομο αυτά, μόλις άκουσαν τις φωνές κάποιας νοσηλεύτριας που ήταν αυτό από τις Μάρτης, έφυγαν. Ήταν αρκετά, είχαν αρκετό θράσος, διότι η ώρα αυτή ήταν μια ώρα πυκνή για το νοσοκομείο, ενώ με την έννοια ότι έρχονται οι περισσότεροι εργαζόμενοι εκείνη τη στιγμή, και ήταν και αρκετά επικίνδυνο να τους δούνε. Λόγους δεν έχω προσωπικές με κανένα αντιδικίες. Όσο και να ζωρίσω το μυαλό μου τον τελευταίο καιρό κάποιο ιατρικό συμβάν το οποίο να εκλειφθεί ως ιατρική αμέλεια που να αντιδράσει έτσι πολίτης, δεν θυμάμαι να έχουμε στην κλινική μου. Δεν είχαν πρόθεση να σας διαρρήξουν. Ενώ βγήκε, ενώ είχα βγάλει την τσάντα μου έξω, δεν την πήραν. Δεν ξέρω, μήπως φοβήθηκαν. Επειδή εκείνη τη στιγμή υπήρξε. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν φάνηκε να είναι η διάθεσή τους όμως να μου πάρουν την τσάντα, γιατί αν θέλω να την πάρουν θα την είχαν πάρει. Με προβληματίζει, γιατί δεν ξέρω τα αίτια. Είμαι εμπλεγμένος σε διάφορα πράγματα, όπως ξέρετε. Έχω διάφορες δραστηριότητες, την ιατρική μου, την κοινωνική μου, την πολιτική μου δραστηριότητα. Αλλά τον τελευταίο καιρό, ειδικά, δεν μπορώ να βρω κάποιο λόγο να. Που να... Δεν σας είπα τίποτα. Τίποτα απολύτως, ούτε μία λέξη δεν είπα. Κύριε Πασπάτη, μήπως το γεγονός ότι υπήρχε αυτό της μάρτυρας, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι θέλουν να σας κλέψουν. Ναι, μπορεί, μήπως... μπορεί να επηρεάσει αυτό. Μπορεί. Διότι σε απόσταση 10 μέτρων υπήρχε μία νοσηλεύτρια η οποία παρακολουθούσε όλο το συμβάν με το, από το αυτοκίνητό της και φώναζε η κοπέλα. Φαίνεται όμως να είπε ότι σας περίμενα, δηλαδή. Πιστεύω ότι με περίμενα, ναι. Ναι, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το περιστατικό αυτό. Δεν πιστεύω ότι τιμά την κοινωνία μέσα στα τέτοια γεγονότα. Ο Γρηγόρης Αποσπάτης είναι ένας ευγενής άνθρωπος και ένας μάχημος γιατρός που προσφέρει πολλά στο νοσοκομείο. Σαφώς είναι μία από τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται ότι είναι μία περίπτωση στημένη. Κάποιοι τον περιμένανε τη συγκεκριμένη ώρα που έγινε το περιστατικό. Ήμουν, όπως ξέρετε, σε διαδικασία προανάκρισης. Θα περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα και θα δούμε και το νοσοκομείο τι θα μπορούσε να συνεισφέρει σε τέτοια γεγονότα, τα οποία είναι εξαιρετικά λύπηρα. Κοιτάξτε, τα νοσοκομεία, όπως ξέρετε, είναι ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρες, έτσι, και έτσι πρέπει να είναι. Πρόσβαση στους χώρους του νοσοκομείου και μέσα και εκτός μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Έτσι. Μέχρι τώρα δεν έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά. Η κοινωνία μας αγαπά τα νοσοκομεία και θα έλεγα ότι τα προστατεύει κιόλας, φέρεται και με ευγενικό τρόπο τις περισσότερες φορές. Θα το δούμε όμως αυτό το ιδιαίτερο περιστατικό, περιμένοντας τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης.